Coach, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σου κάνω για το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά θα σου κάνω την ερώτηση το πώς είναι λίγες μέρες πριν από αυτόν τον αγώνα απέναντι στη Γαλλία το να αγωνιστείς απέναντι σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Γαλλία, μια ομάδα η οποία είναι από τις παγκόσμιες δυνάμεις του μπάσκετ. Να ξαναφύγουμε, είναι κάτι πρωτόγνωρο θα έλεγα για μας, να ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε μια κορυφαία ομάδα του ευρωπαϊκού επίπεδου, το έχει αποδείξει πολύ πρόσφατα μάλιστα. Εμείς για μας δεν αλλάζει κάτι, πάνω κάτω τα παιδιά είναι τα ίδια που μαζευόμαστε τα τελευταία χρόνια, θα κάνουμε την ετοιμασία μας όπως κάνουμε κάθε παιχνίδι, θα το ευχαριστηθούμε, στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται, να δείξουμε ότι και εμείς εδώ στην Κύπρο πραγματικά ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, προσπαθούμε για τον μπάσκετ και έχουμε να δείξουμε κάτι και νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Και πώς προετοιμάσεις την ομάδα για τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στη Γαλλία? Σήμερα είναι η πρώτη μας προπόνηση. Τα παιδιά έχουν έρθει τα περισσότερα από διπλά παιχνίδια με Ευρώπη και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Έχουμε 4-5 μέρες να ετοιμαστούμε. Την συνηθισμένη ρουτίνα που κάνουμε πάντα στα παράθυρα. Οι μέρες δεν είναι πολλές. Το καλό είναι τα παιδιά είναι, τα περισσότερα είναι έμπειρα, ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο και θεωρώ ότι θα βγάλουμε όσο το δυνατόν γίνεται το καλύτερο μας πρόσωπο. Ο κόσμος θα είναι πάνω στο γήπεδο. Τι μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε? Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξει τους δικούς μας παίχτες, να τους δώσει μια ανώθηση να βγάλουν το 100%. Αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τον κόσμο, τον μπασκετικό και εμείς θα έλεγα, να δει από κοντά μια τόσο μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως είναι η Γαλλία. Ευχαριστούμε πολύ.